Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, βλέπετε και ναι. Είπατε, κάνατε μία δήλωση, εσείς συγκεκριμένα, δεν το είπα πριν, είπα τη δήλωση, ότι δεν υπάρχει ανησυχία. Αντίθετα και σε οικονομικούς, στους χώρους της οικονομίας, στην αγορά, όλοι λένε ότι πρέπει να προσέξετε, πρέπει να προσέξουμε, γιατί αυτό είναι, θα έρθει ένα τσουνάμι, εάν όλη αυτή η ιστορία δεν πάει καλά. Από το συμπέρασμα που κάνατε με τη συζήτηση και με τις δύο οικογένειες και με τον Μαρινόπουλο και με τον Σκλαβονίτη κλπ. Τι ακριβώς βγαίνει, γιατί είσαστε, λέτε ότι δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία? Εγώ είπα ότι πρέπει να υπάρχει ανησυχία σε σχέση με την προσφυγή της επιχείρησης Μαρινόπουλος στο άρθρο 99. Διότι αυτό δεν είναι μια διαδικασία πτωχευτική που θα υπήρχε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, αλλά μια διαδικασία προστασίας για να μπορέσει να συζητηθεί το οτιδήποτε από εκεί και πέρα σε σχέση με το μέλλον της επιχείρησης. Άρα δεν αφορά, το γενικό πρόβλημα. Όχι, όχι μόνο αυτό. Δεν αφορά, δεν αναφέρεται η υπόθεση αυτή στους εργαζόμενους που μπορεί να χάσουν δουλειά τους, που μπορεί να μην έχουν δουλειά αύριο κτλ. Αυτό εννοώ. Μάλιστα. Σαφής. Κυρία Νεφελουδή. Σε ό,τι αφορά την επιχείρηση, είναι δεδομένο ότι θα ήταν τσουνάμι μια πτώχευση της εταιρείας. Κύριε Νεφελουδή, ένα ερώτημα. Ένα-ένα σιγά-σιγά να τα αποσαφηνίσουμε. Βγήκαν χθες επωνύμως δικηγόροι, οι οποίοι καταγγέλνουν ότι μεταβάστηκαν δολίως όλα τα ακίνητα του ομίλου σε ένα φαν του Κατάρ και μάλιστα. Άφησαν υπονοούμενα ότι ήρθε ξανά πάλι η εταιρεία να τα αγοράσει αυτά, ενώ πλήρωνε ενίκεια. Εξετάζεται από το Υπουργείο σας μια τέτοια δόλια ενέργεια? Κοιτάξτε, δεν ξέρω τι λένε οι δικηγόροι και τι έγινε ακριβώς με τα κίνητα της επιχείρησης. Δεν κάνουμε τέτοια έρευνα εμείς τώρα. Εκείνο τώρα που μας ενδιαφέρει, γι' αυτό και πήγαμε στην υπόθεση, είναι πρώτον να μην χαθεί μία θέση εργασίας και δεύτερον να πληρωθούν όλοι οι εργαζόμενοι τους μισθούς και τα δουλευμένα τους. Και αυτό το έχουμε πετύχει. Είναι προφανές ότι υπάρχει ανάγκη να ελεγχθούν μια σειρά θέματα, τα οποία θα γίνουν αμέσως μετά τη διαδικασία που έχει ακολουθηθεί και θα έχει το δικαστήριο αύριο. Να καταλάβω κάτι. Υπάρχει κάτι που προχώρησε στη χθεσινή συνάντηση? Ήταν μια άτυπη συνάντηση βεβαίως, αλλά είχαν πάρει όλες οι πλευρές. Ο κ. Δραγασάκης, ο Φλαμπουράρης, η οικογένεια Μαρινόπουλου, Σκλαβενίτη, εσείς. Βγήκε κάτι από αυτή τη συνάντηση? Κοιτάξτε, δεν είναι η μοναδική συνάντηση αυτή η χθεσινή. Έχουν γίνει πάρα πολλές συναντήσεις. Γίνεται μια εργώδης προσπάθεια για να μπορέσει να σωθεί με όρους όμως σαφείς και καθαρούς η επιχείρηση. Συγγνώμη, όταν λέτε να σωθεί, ποια είναι η λύση? Δεν θα το συζητήσουμε τώρα αυτό, δεν μπορώ να κάνω καμία ανακοίνωση για αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνετε, είναι λεπτό το θέμα. Ναι. Αφορά τραπεζικό, το όρο του τραπεζικού σύστημα, αφορά επιχειρηματική δραστηριότητα. Σας λέω, εμείς παρεμβαίνουμε, η κυβέρνηση έχει κάνει μια μεγάλη προσπάθεια, πολύ μεγάλη προσπάθεια, για να μπορέσει ακριβώς το. Έχετε δώσει δηλαδή. Να μην το συζητήσουμε τώρα. Παρ' όλα αυτά, εσείς έχετε ένα σχέδιο και το έχετε δώσει στους ενδιαφερόμενους. Γνωρίζουν τουλάχιστον οι ενδιαφερόμενοι αυτό το σχέδιο της κυβέρνησης. Τις προτάσεις. Υπάρχει και σχέδιο της κυβέρνησης, υπάρχει και σχέδιο των τραπεζών, υπάρχουν σχέδια πολλά. Συζητάμε για να μπορέσει να διατηρηθεί σε λειτουργία η επιχείρηση. Μάλιστα. Άρα λοιπόν να περιμένουμε τις εξελίξεις πότε, κύριε Νεφελουδή? Κοιτάξτε, το κρίσιμο ζήτημα είναι πάει καλά να εγκριθεί από την δικαιοσύνη η υπόθεση της υπαγωγής στο άρθρο 99. Αυτό θα δημιουργήσει μια διαδικασία ρευστότητα, θα διασφαλίσει, αυτή είναι η προϋπόθεση, θα διασφαλίσει την πληρωμή των εργαζόμενων για όλο το διάστημα που γίνονται αυτές οι συζητήσεις και βεβαίως για το αύριο. Και από την άλλη μεριά θα μπορέσει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση. Γι' αυτό είναι κρίσιμη αυτή η συναντήση στην εταιρεία στο δικαστήριο αύριο. Εκτιμάτε δηλαδή ως θετική αυτή την εκδοχή ότι πάει στο 99, έτσι όπως ήταν θετική, τα πράγματα? Ναι, είναι, και γι' αυτό το λόγο, από ό,τι ξέρω και εργαζόμενοι, αλλά και το ΙΚΑ θα παρέμβει στο δικαστήριο υπέρ της έγκρισης υπαγωγής στο 99. Είναι έτσι, να ρωτήσουμε τον εκπρόσωπο των εργαζομένων. Δηλαδή, θεωρείτε ότι είναι πια ο μονόδρομος αυτή η ιστορία? Η απόφαση δηλαδή της διοίκησης, γιατί αυτή την πήρε την απόφαση να πάει στο 99. Είναι και ο εκπρόσωπος των εργαζομένων του Πανελλαδικού Σωματείου, ο κύριος Μαυράκης. Καλημέρα, κύριε Μαυράκη, ναι. Καλημέρα σας. Όσον αφορά αυτό το κομμάτι, μπορεί να απαντήσει η ηγεσία του Υπουργείου και σχετικά η επιχείρηση. Όσον αφορά το δικό μας κομμάτι, σας είπα και πριν, εμείς κάνουμε. Ναι. Εσείς θα το στηρίξετε αυτό αύριο με δύο λόγια, εμείς, έτσι μας είπατε πριν. Ναι, ναι, αυτό. Η παρέμβαση δικιά μας έχει να κάνει με το κομμάτι τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και των εργασιακών μας δικαιωμάτων και της μισθοδοσία μας του Ιουνίου και του επιδόματος άδειας. Και να τρέχει κανονικά η μισθοδοσία. Μισό λεπτό, κύριε Μαυράκη, για να το καταλάβω. Η εξασφάλιση των θέσεων εργασίας.
Ναι. Αυτό πώς προφυλάσσεται με αυτή την ιστορία. Με το ότι πάει μια εταιρεία στο 99. Κύριε Λεφελούδη, για την παρέμβαση σας λέω αύριο στο πρωτοδικείο. Ναι. Αυτό μπορούμε να κάνουμε. Αυτό μπορείτε να κάνετε. Κύριε Λεφελούδη, εξασφαλίζονται με το 99 οι θέσεις εργασίας αύριο. Εξήγησα και προηγούμενα ότι η παγωγή στο προσωπικό. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Η δικιά μας παρέμβαση μόνο αυτό μπορεί να κάνει. Η βασική προϋπόθεση για να ολοκληρωθεί ένα διάστημα διαπραγματεύσεων, συζητήσεων και της ερεύνησης της καλύτερης λύσης. Κατά συνέπεια, είναι μονόδρομος η υποστήριξη της υπαγωγής της επιχείρησης του 99. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Μπήκανε καινούργιες τρεις. Εχθές έβαλε ακόμα τρεις κάποιες εταιρείες, έτσι δεν είναι? Τρεις ακόμα εταιρείες στο άρθρο 99. Και βλέπω ότι είναι μεγάλα τα χρέη στο δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία, στις τράπεζες. Σε αυτή την αναφέρεστε, ίσως να μου διαφέρει κάτι. Μιλάω για τους αδερφούς Μαρινόπουλου Συμμετοχική ΑΕ, μητρική εταιρεία του ομίλου, η οποία ασκεί τη διοίκηση επί του ομίλου στην πραγματικότητα. Ναι, ναι, ναι. Στο δημόσιο 320.000 ευρώ, στα ασφαλιστικά ταμεία λιγότερα 23.000, τράπεζες 180 εκατομμύρια, προμηθευτές 16 εκατομμύρια. Μετά η Express, που είναι 160 καταστήματα, έτσι, σε όλη την Ελλάδα, με συνολικές υποχρεώσεις 300 περίπου εκατομμύρια. Στα ασφαλιστικά ταμεία 3,12 εκατομμύρια ευρώ χρωστάει. Από ό,τι βλέπω τα στοιχεία, αν έχω κάνει κάποιο λάθος ή αν τα στοιχεία μου είναι λάθος, παρακαλώ, αν ξέρετε να με διαβεβαιώσετε. Ο Ξινός επίσης ΑΕΠ, 19 σούπερ μάρκετ μικρά, τα οποία έχει εξαγοράσει πριν 10 χρόνια η Μαρινόπουλος, πάλι επίσης χρωστάει ταμεία κλπ. Προμηθευτές 14,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό που ξέρω εγώ με τις συζητήσεις που γίνονται και νομίζω ότι έχουν μια εγκυρότητα αρκετά σημαντική. Είναι ότι ο όμιλος Μαρινόπουλου, αυτά όλο που περιγράφεται, είναι ο όμιλος Μαρινόπουλος που κατανέμονται στις διάφορες θυγατρικές ή άλλες επιχειρήσεις. Το σύνολο των χρεωστουμένων, στα ασφαλιστικά ταμεία είναι 55 εκατομμύρια περίπου. Δεν είναι λίγα λεφτά. Το σύνολο των χρεών που υπάρχουν συνολικά ξεπερνάνε το 1 δις. Το βάρος των χρεών όμως αναφέρονται κυρίως προμηθευτές. Και η υπαγωγή σε αυτό το άρθρο είναι και αυτό για αυτή που σώζει ενδεχομένως τη δυνατότητα κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον αυτά να πληρωθούν. Πώς θα γίνει αυτό? Αυτό τώρα είναι όλο το θέμα συζήτησης. Ναι, γιατί άμα λέτε όμως ότι εξασφαλίζονται με την υπαγωγή στο άρθρο 99 οι προμηθευτές, είναι καθησυχαστικό για τους ανθρώπους αυτούς. Αλλά άμα έχει λεφτά να τα πληρώσει, θα τα πλήρωνε. Να πληρώσει κάποιος άλλος που μπορεί να είναι ο σκλαβενίτης, ας πούμε. Το άρθρο 99, και εδώ υπήρχε ένα μεγάλο θέμα, γιατί υπήρχαν διαρροές οι οποίες κινδύνευσαν το σχέδιο, είναι μέρος ενός σχεδίου συνολικού για τη ρύθμιση της υπόθεσης της Μαρινόπουλος. Μάλιστα. Άρα πρέπει να το δούμε στην ολότητά του και δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μαυράκη και την Άτσελα Ζούγρα.